επιμένει η κακοκαιρία Μπόρα με τον κρατικό μηχανισμό να βρίσκεται σε επιφυλακή. Εικόνες καταστροφής έχουμε στη Ρόδο. Δύσκολη ήταν η νύχτα για τους κατοίκους της Ιθωνία Χαλκιδικής, όπου δυστυχώς έχουμε ένα νεκρό. Σε απευθεία σύνδεση θα μας ενημερώσει ο Αντώνης Τσολναράς. Ακριβώς, Ελίνα, δυστυχώς, σύμφωνα και με τις τοπικές αρχές, ένας άνδρας ηλικίας 56 ετών, εχθές το βράδυ, τη στιγμή που οδηγούσε στο δρόμο που οδηγεί από την Τωρόνη στη Σικιά, στην προσπάθειά του να αποφύγει κάποιους βράχους που είχαν αποκολληθεί, το αυτοκίνητό του εξετράπη της πορείας του, έπεσε σε ένα χαντάκι στα 30 μέτρα και ο άνθρωπος μέσα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έμεινε αβοήθητος επί 8 ώρες και πέθανε δυστυχώς από υποθερμία. Είναι και το αυτοκίνητό του αυτό. Βλέπετε τις ζημιές που έχει υποστεί. Είμαστε επί της ουσίας ακριβώς στον δρόμο που αυτός ο άνθρωπος έχασε χθες το βράδυ τη ζωή του, και γενικότερα η Σιθωνία πέρασε πραγματικά πολύ δύσκολες ώρες. Και μάλιστα γι' αυτό το λόγο ο Δήμαρχος ο Ιωάννης Μαλίνης ζήτησε ο Δήμος να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και ο λόγος είναι στην εικόνα που βλέπετε του Δημήτρη Αλεξάκη, διότι και προηγουμένως εμείς από το ρεπορτάζ και το διπορικό που κάναμε είδαμε κομμένους δρόμους, κομμένες γέφυρες. Συνολικά πρέπει να σας πω ότι απεγκλωβίστηκαν 17 κάτοικοι. Χωριά παραμένουν χωρίς ρεύμα για δεύτερο σερί 24ωρο και βλέπετε ότι μέχρι και αυτή τη στιγμή επιμένουν τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Έχουμε κοντά μας τον υπεύθυνο της πολιτικής προστασίας του Δήμου Σιθωνίας, γιατί δυστυχώς, Λίνα, είχαμε αυτή την τραγική εξέλιξη. Και λίγο πώς το ζήσατε? Υπεύθυνος πολιτικής προστασίας περιβάλλοντος νομού Χαλκιδικής της Νέας Δημοκρατίας. Ζήσαμε έντονες καιρικές συνθήκες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το στρατό που ήταν κοντά μας, όλες τις υπηρεσίες, όλο το κράτος. Πολλές δυσκολίες, κομμάτι της ΔΕΗ, πολλούς οικισμοί που δεν έχουν ρεύμα, νερό. 16 άτομα που κλωβίστηκαν εκτές από την Τωρόνη. Τωρόνη, Σικιά, Άγιος Νικόλαος, μέσα στην Νικήτη. Πολλές δύσκολες στιγμές. Ο άνθρωπος αυτός? Σκοτώθηκε χθες το βράδυ από πέτρες που είχαν πέσει και έπεσε, τον πάρει στο αυτοκίνητο. Ο δρόμος που οδηγεί από Σικιά προς Τωρόνη. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Και καταλαβαίνουμε ότι το αυτοκίνητό του. Τι έχουν αντιμετωπίσουν αυτοί οι κάτοικοι? Μας λες ότι έπεσε στο χαντάκι, είναι ολοφάνερο λοιπόν. Δηλαδή, βλέπετε. Και τραυματίστηκε ο άνθρωπος πέφτοντας αρκετά μέτρα με το αυτοκίνητό του. Έμεινε αβοήθητος, μας λες, και 8 ώρες λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας και πέθανε. Έχασε τη ζωή του ο 56χρονος από υποθερμία, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις. Έλα, ακριβώς. Και αυτή τη στιγμή, Λίνα, καταλαβαίνετε ότι όλος ο μηχανισμός βρίσκεται σε επιφυλακή και ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας. Εδώ βρίσκεται και ο Δήμαρχος Σιθωνίας, ο κ. Γιάννης Μαλίνης, ο οποίος επιβλέπει όλα τα επίμαχα σημεία, διότι αρκετά σπίτια, συνολικά 200 σπίτια στη Σιθωνία, έχουν πλημμυρίσει από την έντονη βροχόπτωση. Βρίσκεται και ο στρατός σε επιφυλακή με τα μηχανήματα τα ειδικά. Και εκτός, δηλαδή, για να καταλάβετε τον αριθμό και το πέρασμα της κακοκαιρίας στη Χαλκιδική και συνολικά στην Κεντρική Μακεδονία, μόνο από εχθές πραγματοποιήθηκαν 1.600 κλήσεις στην πυροσβεστική υπηρεσία, και εκτός από τη Χαλκιδική, προβλήματα αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, Λίνα, ακόμη και στη Θεσσαλονίκη, ειδικά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου και εκεί υπάρχουν περιοχές που παραμένουν χωρίς ρεύμα για δεύτερο 24ωρο. Τώρα, το φαινόμενο είναι σε ύφεση τις τελευταίες ώρες, Αντώνη? Μπορώ να πω ότι τμηματικά σε κάποιες περιοχές της Ιθωνίας ότι παρατηρούμε και εμείς κάποια πιο έντονα καιρικά φαινόμενα. Τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σχετική βροχόπτωση, όχι ικανή για να προκαλέσει αυτά τα προβλήματα που είδαμε από χθες, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι σε εξέλιξη και αυτό είναι και το οποίο ανησυχεί τους αρμόδιους φορείς. Και θα έχουμε στη συνέχεια την πρόγνωση από τον μετεωρολόγο μας, τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.